Έρχομαι όμως σε εσάς, κύριε Ακουμπούνη. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε το κάρμα, τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση? Γιατί, αν θέλετε, με τρομάζει και λίγο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν και καλά, πρέπει να είμαστε καλοί άνθρωποι ή, εν πάση περιπτώσει, να συμφιλειωθούμε το σήμερα. Νομίζω ότι μπορούμε να αποφύγουμε το κάρμα, αλλά είναι το δυσκολότερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. Με πιάνει το λέω αυτό. Η ψυχή μας όντως μπορεί να διαλέγει το περιβλημά της ή τις συνθήκες που θα ζήσει. Αυτό το λέει και ο Πλάτωνας στο μύθος του Ηρός. Οι περισσότεροι άνθρωποι, λέει, από ανοησία και άγνοια, τις περισσότερες φορές επιλέγουν ένα σώμα ή μια τύχη που να είναι μεγάλη, σπουδαία, λεφτά, δόξα, τιμές κλπ. Οι πιο σοφοί, που θα κάνουν λιγότερους κύκλους ζώων, θα διαλέξουν το δρόμο προς τη γνώση που θα τους φωτίσει και θα τους βοηθήσει να σταματήσουν αυτό το κύκλο των μετασαρκώσεων. Αλλά αν το δούμε και από άλλες φιλοσοφικές σχολές, οποιασδήποτε φιλοσοφικές σχολές, και μια πολύ καλή είναι ο Ερμετισμός, βλέπουμε ότι ουσιαστικά η ψυχή και τιμωρείται και δεν τιμωρείται. Με πιάνει το λέμε αυτό. Η ψυχή θέλει να γυρίσει. Και γι' αυτό γυρίζει. Θέλει να γυρίσει γιατί θέλει κάτι να μάθει. Το θέμα είναι κατά πόσο ξέρει, που δεν ξέρει τις περισσότερες φορές, τι πρέπει να βιώσει για να το μάθει. Ας πούμε ότι κάποιος έρχεται εδώ για να μάθει την αγάπη. Έτσι, θέλει να ερωτευτεί ή δεν ξέρω τι. Βέβαια, ένα εύκολο θέμα που το καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν ξέρει όμως τι θα βρει μπροστά του για να το μάθει αυτό. Εκεί ξεκινάει λοιπόν η μοίρα, αυτό που δεν γνωρίζεις. Δηλαδή, τις καταστάσεις μέσα στις οποίες θα μπει η ψυχή και δεν εξαρτώνται από αυτήν, διότι υπάρχουν και άλλες ψυχές τριγύρω και ένα περιβάλλον στο οποίο θα πρέπει να μάθει να περπατάει. Μισόλεπτο, δηλαδή λέτε ότι ο άνθρωπος πρακτικά δεν έχει καμία επίδραση σε αυτό το οποίο ζει? Διότι όχι, βεβαίως και έχει. Βεβαίως και έχει. Γιατί αν ήρθε να ζήσει μια ζωή, θα τη ζήσει. Δηλαδή, αν εγώ ήρθα σε αυτή τη ζωή για να αποκτήσω χρήματα. Γιατί αυτό θέλει η ψυχή μου, θέλει την έγκλη του χρήματος ή την καλοπέραση. Δεν πρέπει να παραπονεθώ στην πορεία, εάν όλοι οι άνθρωποι που είναι γύρω μου είναι μαζί μου γιατί είμαι πλούσιος. Αυτό ήθελε η ψυχή μου να μάθει, αυτό έμαθε. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζει η ψυχή τα αποτελέσματα των πράξεών της ή των επιλογών της. Και αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο το κάρμα. Αν όμως έρθουμε κοντά στη ψυχή μας και καταλάβουμε που είναι το δυσκολότερο των πραγμάτων και μια μάχη που δίνουμε, αν δεν πιστεύουμε στη μετασάρκωση σε αυτή τη ζωή, αν πιστεύουμε σε πάρα πολλές ζωές. Η ουσία είναι ότι για να μάθεις τι σου συμβαίνει και γιατί είσαι αυτός που είσαι, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Και το καταφέρουν ελάχιστοι. Και πολύ σημαντικό είναι ότι αντιλαμβανόμαστε αυτό που λέμε ψυχή, γιατί νομίζουμε ότι το ξέρουμε, μόνο στιγμές στη ζωή μας. Κάποια στιγμή ερωτευόμαστε και λέμε, εγώ γιατί ερωτεύτηκα αυτόν ή εκείνη. Ωραία. Που δεν ταιριάζει στα πιστεύω μου, στα πρότυπά μου. Λίγο, για να μην... Αυτό είναι που κάνει η ψυχή που το διαλέγει χωρίς να το καταλαβαίνουμε εμείς. Μάλιστα. Και ξέρετε να ρωτήσω εξής. Συγγνώμη. Κυρία Κουμπούνη. Ξέρετε, πολλές φορές φεύγουμε από την άποψη της Εκκλησίας για να πάμε κάπου αλλού. Εγώ δεν είμαι ούτε υπέρ του ενός ούτε υπέρ του άλλου, γιατί από φύση δεν μου αρέσει να παίρνω απόλυτες θέσεις. Αλλά φτάνουμε σε ένα σημείο λοιπόν που φεύγουμε από εκείνο το αυστηρό πλαίσιο του κάνει αυτό, κάνει εκείνο, κάνει το άλλο. Πάμε σε ένα άλλο πλαίσιο, πιο ελεύθερο, του κάρμα, που γυρίζουμε ζωές, που έχουμε αρκετές ευκαιρίες, που μάθαμε. Αρχίζουμε λοιπόν και αλλάζουμε απόψεις και γινόμαστε καλοί άνθρωποι, είτε πηγαίνοντας στην Εκκλησία και ανάβοντας το κερί μας και βοηθώντας τους φτωχούς, είτε συνειδητοποιώντας ότι πρέπει να μπούμε σε έναν νόμο αρμονίας για να μην ξανακάνουμε αυτά που να ξαναζήσουμε ή να μην ξαναπάθουμε πράγματα που δεν θέλουμε να τα δούμε. Ανταποδοτικά. Αλλά κάποια στιγμή, παρόλο που τα κάνουμε όλα αυτά, ο Θεός να φυλάει, μας έχετε μια αρρώστια, ο θάνατος ενός παιδιού, όπως είπε ο Γιάννης, πολύ καλή παρατήρηση, και λέμε τι έγινε τώρα εδώ. Εγώ είμαι καλός. Φτιάχτηκα τα πράγματα. Τι συμβαίνει? Απλώς το κάρμα δεν λειτουργεί καθόλου καθώς πρέπει. Με καθώς πρέπει τώρα από καθώς τυπολατρικά. Δεν ξεκινάμε να πούμε ότι, σήμερα εγώ είμαι ένα καλός άνθρωπος, από αύριο θα μου πηγαίνουν όλα ρολόι. Κατάλαβα. Είναι πολύ πιο βαθύ πράγμα το να ανακαλύψεις τον ανώτερο εαυτό σου. Είναι πολύ πιο βαθύ πράγμα το να μπει σε μια διαδικασία να καταλάβεις το κάρμα και δεν είναι έτσι απλοϊκό. Γιατί αυτό πρέπει να περάσει σήμερα, γιατί ίσως ο κόσμος κατάλαβε αυτό. Αυτό το καταλάβαμε σήμερα. Είμαι καλός άνθρωπος, μου πάνε καλά. Το καταλάβαμε σήμερα πάρα πολύ καλά. Όχι, όχι. Λοιπόν, παρακαλώ, εσείς.